Photo News Flash, καλησπέρα παιδιά σε ακόμα ένα ενημερωτικό δελτίο μας από τον κόσμο της φωτογραφίας, της λήψης εικόνας και του imaging. Σας ευχαριστούμε που έχετε αγκαλιάσει το Photo News Flash με αγάπη. Και εμείς είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε τα φωτογραφικά νέα αλλιώς. Για να δούμε τώρα πώς θα ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε με τα άσχημα, με τα καλά ή με τα περίεργα. Θα ξεκινήσουμε με τα άσχημα. How much are you with now? Καλώς ήρθατε στην DJI και ας άργησε ακόμα μια εκπομπή όπου θα μιλήσουμε για την DJI, την κινέζικη εταιρεία, τον κολοσσό αυτόν, τον ηγέτη των drones και των gimbal στην φωτογραφική αγορά, η οποία όμως τελευταία δεν μας τα λέει καλά, καθώς δεν έχουμε αφήσει εκπομπή που να μιλάμε για πατατιές που γίνονται. Πάστε κυρίες μου πατάτες, για φάει για τη γάμη πατάτες. Έτσι λοιπόν η εταιρεία μετά το κράξιμο που έπεσε και από αυτήν εδώ την εκπομπή για το γεγονός ότι το DJI Mavic 3 δεν έχει όλες τις λειτουργίες που θα έπρεπε να έχει και η εταιρεία έλεγε ότι θα φέρει νέο firmware που θα τις βάλει. Η εταιρεία λοιπόν το έφερε το νέο firmware. Πατατιά νούμερο δεν ξέρω και εγώ πια, ότι δεν έβαλε όλες τις λειτουργίες. Πραγματος χάρη η λήψη πανοραμικών εικόνων ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί και η εταιρεία λέει ότι έρχεται. Σιγά σιγά DJI μου. Φέτα! Πραγματικά, όταν πρόκειται για λογισμικό και για μια τόσο τεράστια εταιρεία, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και καθυστερούν τόσο πολύ. Και να πεις ότι είναι μια νέα λειτουργία. Σιγά ρε φίλε, πανοραμικές εικόνες κάνουν μέχρι και τα ντρόν που πουλάνε στο τζάμπο. Έλεος δηλαδή μετά από ένα σημείο. Να συνεχίσουμε όμως με την DJI, καθώς κακό κάρμα φαίνεται ότι είναι αυτό που περνάει τελευταίο καιρό. Το Υπουργείο Εμπορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφάσισε ότι, ρε παιδί μου, θα την ξαναβάλουμε στη μαύρη μας λίστα. What did you say? Η DJI λοιπόν μαζί με άλλες 7-8 κινέζικες εταιρείες μπαίνει στην μαύρη λίστα του Υπουργείου Εμπορίου, τη μαύρη λίστα εξαγωγών και επενδύσεων. Άχου και δεν με νοιάζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Αμερικανοί πολίτες δεν μπορούν να επενδύσουν στην εταιρεία και ότι οι αμερικανικές εταιρείες δεν μπορούν να εξάγουν τεχνολογία προς την DJI. Η εταιρεία είχε μπει στη συγκεκριμένη μαύρη λίστα τον... πάλι τέτοια εποχή ήταν, το 2020, και το 2021 τον Ιούνιο είχε βγει. Τώρα ξαναμπήκε. Μέσα έξω, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη και να μην βγει η DJI από αυτή τη λίστα, γιατί όχι τίποτα άλλο. Γιατί το χτύπημα στις πωλήσεις μιας τόσο μεγάλης εταιρείας σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου οδηγεί συνήθως σε αύξηση των τιμών για να βγάλουν τα σπασμένα. Και ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα? Εμείς. What you say? Ας περάσουμε στην αγαπημένη μου Nikon, η οποία ανακοίνωσε το νέο της φακό για το σύστημα Z, το mirrorless σύστημα Z και τις full frame κάμερές της, 2875-2.8. Αν σας κάνει κάτι το 2875-2.8 είναι γιατί αυτό το φακό τον βγάζει κατά κόρον η Tamron και έχει πουλήσει πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα σε αυτό το κανάλι, στο YouTube, θα δείτε σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, το δικό μας review για τον Tamron 2875-2.8 για Sony E-Mount, όμως εκεί είναι για Sony. Έτσι. Εδώ τώρα η Nikon φαίνεται ότι ζήλεψε λίγο έτσι, την Tamron και εκτός των άλλων θέλει να βγάλει μια εναλλακτική πιο φθηνή από τον 2470 για το Z Mount, που είναι πανάκριβος, γύρω στα 2.500. Ο νέος φακός 2875 είναι πιο φορητός, είναι πιο μικρός και πολύ πιο φθηνός. $1,200 το δίνουν στην Αμερική. Πάμε Ιαπωνία, καρφί, στη χώρα των φωτογραφικών εταιριών. Σε ένα site, το CNET, βγήκε ένα άρθρο που στηρίζεται στα στατιστικά στοιχεία που δίνει η BCN. Είναι ένας οργανισμός που μετράει τα στατιστικά πωλήσεων των διάφορων εταιριών ηλεκτρονικών προϊόντων. Ανάμεσα σε εκείνο το κατεβατό λοιπόν της ανάλυσης του CNET, έχουμε και ένα μικρό section για τη φωτογραφία, για τις φωτογραφικές κάμερες. Εκεί λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι Canon και Sony μάχονται για την πρώτη θέση. Η Sony κατάφερε το Σεπτέμβριο να ανέβει πάνω από την Canon, στην αγορά της Ιαπωνίας τονίζω, και στη συνέχεια σε 2 μήνες κατάφερε να γκρεμιστεί. Για να σας πω και εδώ ένα κολπάκι, αν γουστάρετε να κάνετε virtual έκθεση, αυτές τις εκθέσεις που μπορεί να έχετε δει, που μπαίνεις μέσα σε ένα ψηφιακό χώρο και βλέπεις κρεμασμένες φωτογραφίες, ζωγραφιές, οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν το site gallerist.com σας επιτρέπει να κάνετε δωρεάν τη δική σας προσωπική έκθεση φωτογραφίας μέσα σε μια γκαλερί με 2 πτέρυγες
και με μέχρι 80 φωτογραφίες. Και το ωραίο, ότι λειτουργεί με το Lightroom, συνεργάζεται. Δηλαδή, κάνεις το Lightroom μια γκαλερί, πας μετά στο site, κάνεις εγγραφή και λες, πάρε τσίμπα αυτό το αλμπουμάκι που έχω στο Lightroom και σου τη φτιάχνει μόνη της. Η σελίδα, ναι. Και εσύ διαλέγεις χρώματα σε τείχους, σε πατώματα, σε ταβάνια, διαλέγεις πώς θα είναι το φουαγέ σου. Ωραίο κολπάκι. Θα βοηθήσει πολύ, πιστεύω, τις φωτογραφικές λέσχες και ομάδες που θέλουν να παρουσιάσουν τις εκθέσεις τους virtual. Ειδικά τώρα στην περίοδο της πανδημίας, αλλά και αργότερα, άμα θα φύγει η πανδημία, ρε παιδί μου, κάνεις τη φυσική σου έκθεση, θα έρθουν από την πόλη σου να τη δούνε. Γιατί να μην την έχεις και virtual να τη δει όλος ο κόσμος. Ωραία παρουσίαση, μου άρεσε πολύ σαν site και σας προτείνω να μπείτε και να το τσεκάρετε. Το link στην περιγραφή του βίντεο. Η Panasonic Lumix GH6 θα καθυστερήσει. Επίσημη ανακοίνωση από την Panasonic Ιαπωνίας. You serious? Σόπαρε μεγάλε. Δηλαδή πραγματικά περιμένατε 15 Δεκεμβρίου να βγάλετε ανακοίνωση ότι θα καθυστερήσει να βγει μια κάμερα που είπε ότι θα βγει το 21 και μας λέτε ότι θα βγει αρχές 22. Serial αυτή η κάμερα, πραγματικά serial για τους λάτρεις και για τους φίλους της Panasonic, καθώς την περιμένουν με μεγάλη αγωνία. Πού είναι επιτέλους η GH6? I'm out, come out, wherever you are. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει το λόγο για την καθυστέρηση. Δεν χρησιμοποίησαν ούτε τη δικαιολογία που έχουν όλοι σήμερα, ρε φίλε. Βάλε. Λόγω ηλεκτρονικών τσίπ, όλοι θα σε πιστέψουν. Ούτε αυτό δεν ξέρανε να κάνουν. Δηλαδή, τι ανακοίνωση ήταν αυτή? Θα καθυστερήσουμε. Σόπαρε μεγάλε, δεν το καταλάβαμε. Εννοείται πως το ξέρουμε ότι θα καθυστερήσετε. Έχουμε 15 Δεκεμβρίου, σε 15 μέρες αλλάζει η χρονιά και ποτέ δεν έχουμε δει να ανακοινώνεται μια σοβαρή ναυαρχίδα κάμερα σε οποιοδήποτε φορμά, σε οποιαδήποτε εταιρεία, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Πάντως η Panasonic είναι η μόνη εταιρεία που έκανε διαγωνισμό. Έβγαλε νικητή, έχει στο διαγωνισμό έπαθλο την GH6 και ο νικητής εδώ και ένα μήνα, και φαντάζομαι και για κανένα μήνα ακόμα, περιμένει το έπαθλό του. Δεν το έχω ξαναδεί, έλεος δηλαδή και εδώ, έλεος. Έρχονται οι δισεκατομμυριούχοι και μας κλέβουν τη δουλίτσα μας, το ψωμάκι μας δηλαδή, ο άλλος, τώρα δισεκατομμυριούχος, Ιάπωνας, πλήρωσε μια εταιρεία που διοργάνωνε μάλλον ταξίδια για το διάστημα παλιότερα, ξαναδιοργάνωσε ένα ταξίδι μόνο για αυτόνα. Για αυτόνα, τον βοηθό του και βιντεολήπτη του. Πήγανε στο διαστημικό σταθμό λοιπόν, γιατί αυτός ο δισεκατομμυριούχος δεν έχει τι να κάνει, σου λέει, κάνα βόλτα. Ανέβασε ένα timelapse λοιπόν στο Twitter account του, ναι. Ανέβασε ένα timelapse από εκεί. Από τα χειρότερα που έχω δει από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έχω δει καταπληκτικά βίντεο από αστροναύτες και κοσμοναύτες που έχουν υπάρξει εκεί πάνω. Το δικό του δεν μου λέει και πολλά. Πλην της το τι βλέπουμε με τη θέα της γης και τον ήλιο να πηγαίνω έρχεται. Μία πλήρη τροχιά κατέγραψε. Δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε. Γράφτηκε ιστορία για την ανθρωπότητα καθώς η NASA κατάφερε να βάλει ένα από τα διαστημικά σκάφη της κοντά, μέσα στην ατμόσφαιρα του ήλιου. Ξέρετε, πέρασε εκείνο το όριο. Όριο που λέει από εδώ και πέρα, φίλε, έχουμε ατμόσφαιρα, δεν είμαστε διάστημα. Το σκάφος πέρασε λοιπόν και έβγαλε και κάποιες φωτογραφίες και πραγματικά οι φωτογραφίες είναι ελεηνές. Και εδώ θέλω να σας διαβάσω ένα εξαιρετικό σχόλιο. Ένα εξαιρετικό σχόλιο στο Facebook page μας σχετικά με τις φωτογραφίες. Εντάξει, μεταξύ αστείου και σοβαρού τώρα δεν περιμέναμε και πολλά. Φανταστείτε ότι τράβηξε τον ήλιο μέσα από την ατμόσφαιρα του ηλίου και γίνεται και ψιλοχαμούλης. Οι θερμοκρασίες είναι τεράστιες. Γράφει λοιπόν ο φίλος Πάνο Μαλτίνη, φανατικός του PTTL. Τους βγήκαν λίγο σκοτεινές. Πρέπει να προσέξουν λίγο το διάφραγμα. Το κάδρο δεν με συναρπάζει ιδιαίτερα. Και γενικά είναι λίγο περίεργο το θέμα. Για μένα ο φωτογράφος δεν έχει εμπειρία, δεν μπορεί να το κρύψει, δεν κρύβεται. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Από μένα είναι όχι. Ρε Πάνο, πέθανα στα γέλια ρε φίλε. Αυτά λοιπόν αυτή τη βδομάδα από τα νέα από τον κόσμο της φωτογραφίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το Photo News Flash. Μην ξεχάσετε τα κλασικά, subscribe, like, κάνα σχολιάκι και κοινοποίηση στους φίλους σας, γιατί το κανάλι μας μόνο από εσάς παίρνει δύναμη και μόνο μέσα από εσάς μπορεί να κάνει δουλίτσα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο την άλλη εβδομάδα. Bye bye!